όμως. Για να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας. Διότι η χώρα είχε βρεθεί σε ένα σημείο όπου ή θα εκλεγόταν πρόεδρος της Δημοκρατίας και θα αποφεύγαμε αυτό που ζούμε σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, ή θα πηγαίναμε σε μια διαδικασία εκλογής πρόεδρου που δεν θα προέκυπτε και βέβαια προφανώς θα φτάναμε στις εκλογές, τις εθνικές, όπως και έγινε. Αυτό που πρότεινα εγώ τότε ήταν, επειδή έβλεπα το διέξοδο και επειδή έβλεπα ότι για την οικονομία θα είναι καταστροφή εάν πάμε σε εκλογές, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ και η Δημάρα εκείνη την εποχή ζητούσαν να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας και τότε θα συζητούσαν την εκλογή ενός Προέδρου Δημοκρατίας, είπα ότι ίσως για τη χώρα, και το πιστεύω και πιστεύω ότι δικαιώθηκα, θα ήταν πιο σωστό εάν ο Αντώνης Σαμαράς έκανε ένα βήμα πίσω, αμή τι άλλο, για να τους εκθέσει, γιατί εγώ πιστεύω ότι το χρησιμοποιούσαν ως προφάσεις αναμαρτίες. Δηλαδή δεν είχαν σκοπό να προχωρήσουν πραγματικά σε μια εθνική συνεννόηση που χρειάζονταν η χώρα. Πάντως, εγώ λοιπόν τότε είχα πει, που υπάρχει, για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι θα έπρεπε ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει σε μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας προκειμένου να αναδειχθεί πρόεδρος της Δημοκρατίας και να αποφύγει η χώρα τα χειρότερα. Ναι, αλλά λέγατε να παραιτηθεί από πρωθυπουργός. Να παραιτηθεί, και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί καμία τέτοια κυβέρνηση. Δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά, εφόσον οι άλλοι το έθεταν ως προαπαιτούμενο.